Άδωνα 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Δύο τραγωδίες μέσα σε λίγες ώρες στα Χανιά. 25χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο, ενώ ένας 50χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην Παλιόχωρα. Αναλυτικά στις καλύβες Χανίων, κατά την σύγκρουση γιόταχη με βιτιοφόρο, σήμερα το πρωί έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος οδηγός του γιόταχη, φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης από την Πτολεμαΐδα, που εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 50χρονος επίσης από τη θαλάσσια περιοχή της Προβλήτας της Σκάλας στην Παλιόχωρα Χανίων. Οι ενδείξεις αποδίδουν το θάνατό του η πρώτη σε πνιγμό. Το λιμενικό Παλαιόχωρα ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα ο άτυχος άνδρας. Συμμορία 8 Ελληνών Ρωμά φέρεται να κρύβεται πίσω από πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών σε σπιτιά σε Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και Κρήτη. Από την ασφάλεια Κατερίνης ταυτοποιήθηκαν όλοι τους, ανάμεσά τους ένας 27χρονος, ένας 17χρονος και 6 γυναίκες ηλικίας 23 έως 30 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και εγκληματική οργάνωση. Όπως ανακοινώθηκε από το Μάιο έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, οι παραπάνω ενεργώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση προχώρησαν σε 18 κλοπές και 5 απόπειρες σε Κατερίνη, Γιάννενα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη εμπλέκονται σε 6 κλοπές και 1 απόπειρα κλοπής από διαμερίσματα, αφαιρώντας συνολικό χρηματικό ποσό 6.450 ευρώ και κοσμήματα αξίας 56.500 ευρώ. Η λία του συνολικά ανέρχεται σε 20.030 ευρώ και κοσμήματα αξίας 103.240 ευρώ. Κραυγή αγωνίας των σεισμοπαθών από το Αρκαλοχώρι, καθώς οι δυσκολίες υποβολής των δηλώσεων για την ενίσχυσή τους μετά το φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τα αρμόδια Υπουργεία. Οργή επίσης μετά το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, που χωρίς να γνωρίζει δεδομένα και κολλησιεργίες, δίνει στον αέρα στοιχεία με ποσοτικό αριθμό αφημί πληγέντων που ενισχύονται μέσω της πλατφόρμας Αρρωγή και αφήνει υπόνοιες για δεκάδες άλλους ότι έχουν υποβάλει ουσιαστικά ψευδείς δηλώσεις. Πραγματικοί μετασεισμοί δεν έχουν γίνει ακόμα στο Αρκαλοχώρι, είπε στον 984 επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, καταγράφοντας από την αρχή μέχρι σήμερα τις λανθασμένες κινήσεις, αστοχίες, παραλήψεις των υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργείων, γραφείων, που έχουν ως αποτέλεσμα οι πληγέντες να βρίσκονται ακόμα μακριά από το ζητούμενο, που είναι να ξανασταθούν στα πόδια τους. Ουδής γνωρίζει τι θα απογίνουν το χειμώνα τόσοι άνθρωποι, που αν δεν λειτουργούσε ο θεσμός της οικογένειας, θα βρίσκονταν στο σύνολό τους σε σκηνές, ξενοδοχεία και κίσκους, αναφέρει. Γιατί η λανθασμένη διαχείριση από την αρχή ελέγχων και ενίσχυσης αφήνει υπόνοιες για αξιοπρεπείς και περήφανους ανθρώπους, καθώς η πολιτεία βρίσκεται τόσο μακριά από την πραγματικότητα της καθημερινότητας, της ενεργείας, όπως επίσης και της απογοήτευσης. Ζητούμενο για τον ίδιο, οι κυβερνητικοί παράγοντες που επισκέπτονται την περιοχή σε τακτά χρονικά διαστήματα να είναι περισσότερο χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στους πληγέντες. Στο Ηράκλειο σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τον απολογισμό των νέων στόρων ενεργειών αναφορικά με τη βοήθεια της πολιτείας προς τους σεισμόπληκτους, αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλειών. Αμέσως μετά την παρουσίαση σήμερα το μεσημέρι των μέχρι σήμερα πεπραγμένων, το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το Αρκαλοχώρι, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς. Συζητείται αύριο Παρασκευή στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του Χάρη Μαμουλάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργοποίηση του εργαλείου του ειδικού χωρικού σχεδίου αναφορικά με την πολεοδομική ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών του Αρκαλοχωρίου και των γύρω οικισμών, καθώς και η ενημέρωση σχετικά με το σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την πολεοδομική ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών. Αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας από την έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα. 5 νέες περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων και το Ρέθυμνο, βάφτηκαν κόκκινες, καρφαλώνοντας το επίπεδο 5 του συναγερμού. Στο βαθύ κόκκινο περνούν, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο χάρτη, οι νομίθες Πρωτείας, Λακωνίας, Ρεθύμνο, Άρτας και Κορινθίας. Στο πορτοκαλί, μέχρι Νεοτέρας, παραμένει η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και σταθερά στο κίτρινο οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Λασιθίου. Στα 285 τα χθεσινά κρούσματα στην Κρήτη, τα περισσότερα από τα μισά εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο.
Αιγαίων 67 σε Ηράκλειο, 26 στο Λασίθι, 54 στο Ρέθυμνο και 38 στα Χανιά. 101 οι νοσηλείες ασθενών στις κλινικές COVID και στις μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Κρήτης σήμερα. Το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με συνολικά 29 ασθενείς. Καμία νοσηλεία από την άλλη στο νοσοκομείο Σιτίας. Συνεχίζουν για δεύτερη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους οι 108 υγειονομικοί στα Χανιά που έχουν τεθεί σε αναστολή μένοντας σε σκηνές έξω από το νοσοκομείο. Παρέμβαση της διοίκησης του νοσοκομείου την ίδια ώρα ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών μετά από καταγγελίες πολιτών σχετικά με την συμπεριφορά γιατρού η οποία δεν δέχονταν εξετάσει ασθενείς εάν δεν προσκόμιζαν πιστοποιητικό εμβολιασμού νόσησης ή 48 ώρα rapid test ή PCR test. Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας δήλωσε στην ΕΤ ότι τα τμήματα επειγόντων ασθενών δεν έχουν ή οι ασθενείς δεν έχουν την υποχρεωτικότητα προσκόμισης εγγράφων παρά μόνο για τους συνοδούς ή τους ασθενείς που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία. Τηλεοπτικό μήνυμα σήμερα του Κυριακού Μητσοτάκη για την πορεία της πανδημίας, τις πρωτοβουλίες και τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αναχέτηση του τέταρτου πανδημικού κύματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επαναλάβει πως δεν πρόκειται να επιβληθεί lockdown για ανεμβολιαστούς, ενώ θα αναφερθεί στην ανάγκη αύξησης των εμβολιασμών για να περιοριστεί η διασπορά. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος έγραψε σε ανάρτησή του. Στη σύλληψη δικηγόρου για τα αδικήματα της διασποράς ψευδών ειδήσεων βάσει του νέου ποινικού κώδικα για την δημόσια υγεία και της διέγερσης σε διάπραξη ανυπακοή πλημελήματα προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Στην εισαγγελία είχε διαβιβαστεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Καταγγελία με συνημμένη ηλεκτρονικά αρχεία, στα οποία δικηγόρος εμφανίζεται και φέρεται να δηλώνει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι οι διασωληνώσεις των ασθενών γίνονται χωρίς λόγο και ότι τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Στην Αθήνα για συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα και την ΚΤΥΠ, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Περιφερειάρχης. Αντικείμενο της συνάντησης με τον κύριο Σταϊκούρα είναι ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμου και Περιφέρειας σε αυτό. Συγκρατημένη αισιοδοξία για απελευθέρωση των αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τους δασικούς χάρτες εκφράζουν στην Κρήτη μετά την δημοσιοποίηση της ιδιαίτερα σημαντικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων όπως και των γεωτεχνικών. Δεν φεύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι αγρότες μέχρι να διευκρινιστεί αν θα τους συναντήσει ή όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δασικοί χάρτες, σκία, βοσκότοποι και μεγάλες μειώσεις στις επιδοτήσεις στα ζητούμενα μεταξύ άλλων των παραγωγών. Στην Κρήτη για τριήμερη περιοδία ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Παύλος Χριστίδης εν ώψη και των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Κατατέθηκε ένορκα στο πρωτοδικείο Ηρακλείου ο φάκελος με το πόρισμα των γιατρών για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών είναι αυτός που θα παραδώσει τις γνωματεύσεις και το συνοπτικό του πόρισμα στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο, η οποία θα συνεδριάσει εκ νέου και αφού τις μελετήσει θα στείλει το σχετικό φάκελο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βοήθεια του Δήμου Φεστού σε πρωτοετής φοιτητές, μέλη οικογενειών που το έχουν ανάγκη, το πρόγραμμα «Σου έχω πεσκέσει» που εφαρμόζει για πρώτη φορά φέτος, αφορά στην τακτική διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης με απόλυτη διακριτικότητα και αξιοπρέπεια, όπως ο Δήμαρχος Γρηγόρης Νικολιδάκης είπε στον 984. Δύο άτομα σε διαφορετικές περιπτώσεις συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Στη μία περίπτωση κατασχέθηκαν 12,6 γραμμάρια κάναβης και στη δεύτερη 104. Τις κατηγορίες της σύστασης συμμορίας και διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών επεγγείλει ο εισαγγελέας Ρεθύμνου στους 8 συλληφθέντες από το Μελοπόταμο, σε ιδιοκτησίες των οποίων βρέθηκαν μεταξύ άλλων 11 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και όπλα. Ο εισαγγελικός λειτουργός παραπέμπει ωστόσο μόνο τα 4 μέλη των δύο οικογενειών και για την παράβαση του όπλου του νόμου περί όπλων. Οι 8 συλληφθέντες που κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου ζήτησαν και πήραν 48 ώρες προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής 19 του μηνά. Δικογραφία σε βάρος 20χρονης που φέρεται να έκλεψε 12.000 ευρώ από την μητέρα της 16χρονης φελιστής σχημάτισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Κισάμου στα Χανιά. Η καταγγελία έγινε από μία 45χρονη. Για τις 30 Νοεμβρίου διακόπηκε η δίκη για τη δολοφονία του Ιάκωβου Εμμανουήλ τον Ιανουάριο του 2017.
στο 2,8% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Οκτώβρη και στο 4,1% στην Ευρωζώνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat. Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται την Παρασκευή στη Βουλή δεν περιλαμβάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας, με βάση και τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του. Μείωση της ανεργίας, καταγράφει η Ελστάτ. 337.791 λιγότερους ανέργους από τον ΟΑΕΔ, ανακοίνωσε για το Σεπτέμβριο η Ελστάτ, σημειώνει η ΕΝΙΠΕΚ και ο Αλέξης Μητρόπουλος. Οργή στους καταστηματάρχες της εστίασης μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη και Σταϊκούρα για τα 2,3 δις που έχουν δοθεί στον κλάδο. Εκτός πραγματικότητας, με έντονη γεύση προκλητικότητας, τις χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι του επισιτισμού και της εστίασης. Οι πατμόνοι συνταξιούχοι για τη φορολόγηση των αναδρομικών. Νίκος Χατζόπουλος στον 984, επιτέλους να μας ακούσουν πρωθυπουργός και πολιτική αρχηγή. Νέες κινητοποίησεις των συνταξιούχων την εβδομάδα 22 με 26 Νοεμβρίου, με έτοιμα τιμή φορολόγηση των αναδρομικών τους, το οποίο γνωρίζει το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, όπως ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, ο Νίκος Χατζόπουλος, είπε στον 984. Πιθανότατα την 5η 25 του μήνα θα πραγματοποιήσουν νέες συγκεντρώσεις. Αναφορικά με τις πληροφορίες περί νέας καταβολής αναδρομικών με βάση τον νόμο Βρούτζη, ο Νίκος Χατζόπουλος επιβεβαιώνει ότι αυτή θα γίνει, καθώς μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα δεχθεί την εισρωή εκατομμυρίων μεταναστών αν οι συνοριακές πολιτικές παραμένουν χαλαρές. Σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild δήλωσε επίσης πως μπροστά στις εξελίξεις στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας δεν αποκλείει τον κίνδυνο πολέμου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητώντας το ενδεχόμενο βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορα της Ουκρανίας. Τηλεφωνική επικοινωνία επίσης για το ίδιο θέμα του Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου. 25 πολίτες σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών στο δυτικό τομέα του Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με το Μάλι, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Αφρικανικής χώρας. Πρωτοφανές σε ποσότητα νερό μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Βρετανική Κολομβία. Οι καταρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και πλημμύρες, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Με τον Άρη θα βρεθεί αντιμέτωπος ο Όφης στο πλαίσιο του κυπέλου Ελλάδος και η αναγέννηση Καρδίτσας με τον ΑΟΑΝ. Από τη σημερινή κλήρωση συγκεκριμένα προέκυψαν τα ζευγάρια. Λάρισα ΠΑΟ, Κάρι Σόφη, ΑΕΚ Φυσιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Βόλος, Άγιος Νικόλαος αναγέννηση Καρδίτσας, Λαμία Ιωνικός και Νίκη Βόλου Πανεταλικός. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σήμερα στις 9.30 από την Bayer Μονάχου στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroliga και κυνηγάει το πρώτο του διπλό στην διοργάνωση. 21.45 θα διεξεχθεί το παιχνίδι Real Madrid's Ερυθρός Αστέρας. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως τους 22 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Βασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.